Και δεν ξέρω γιατί δεν υπολογίζουμε καθόλου στη χάρη του Θεού, ότι τα, που λέει τα δύνατα παρανθρώπους δυνατά έστει παρά τόσο. Παραδείγματος χάρη, εγώ σκεφτόμουν τώρα πώς θα γίνει μετά από την τόση κάγο να πάω στη Νέα Υόρκη και από εκεί να γυρίσω και αυτό το βράδυ να έχει αγαπημία με τον Δεσπότη και μετά ας πούμε να γίνει η βάφτιση της Άρας εκείνο το βράδυ και να έχουμε αυτή τη βάφτιση που είχαμε σήμερα και όλα αυτά ας πούμε και ό,τι άλλο είχα στο νου μου. Και μου φαινόταν σαν να ήταν ένα βουνό δηλαδή. Και δεν ήταν δυνατόν από την Αριζόνα, άσε από την Αριζόνα, δεν ήθελα να φύγω με τίποτε, αλλά δεν ήταν δυνατόν από την Αριζόνα να βρεθώ κατευθείαν στο κελί μου, αυτό ήταν που θα με ανέπαλε ψυχικά. Αλλά τελικά είδα ότι, πώς να το πω, θα το καταλάβετε κι εσείς αν προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό στη ζωή σας, όσο περισσότερο ανοίγουμε τον εαυτό μας στο θέλημα του Θεού και ας πούμε παραμερίζουμε όλοι μας τις επιθυμίες σε οτιδήποτε και στα υλικά και στα πνευματικά τα πράγματα, αρχίζει ο Θεός να δείχνει το θέλημά του, τι είναι το θέλημά του κάθε μέρα ας πούμε να κάνουμε, και εάν έχουμε ταπείνωση και λέμε ότι διευκόν του γέροντα ας πούμε θα κάνω το θέλημα του Θεού σήμερα, μας δίνει και την ανάλογη δύναμη, έστω και αν ανθρωπίνως είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Παραδείγματος χάρη για μένα το να υπάρχουν 17 μέρες συνεχόμενες τώρα όπως έγινε με αυτά τα 3 ταξίδια που να κοιμάμε ζήτημα 5-6 ώρες τη μέρα, έπρεπε τώρα να είμαι άρρωστη στο κρεβάτι. Δεν είναι φυσιολογικό τώρα να είμαι στο πόδι και να θέλω αυτή την ώρα να κάνω σύναξη και το μυαλό μου να δουλεύει κανονικά και να έχω διάθεση για προσευχή. Ή... Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι εάν δώσεις όλο τον εαυτό στο θέλημα του Θεού και αν κόψεις το θέλημά σου σε ό,τι θέλει ο γέροντας, μετά δεν μπορείς να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου. Κάνεις πράγματα που πριν δεν μπορούσες να τα κάνεις με τίποτε. Και μέσα της, γι' αυτό που σας είπα πριν φύγω εγώ από την Αριζόνα για να πάω στο Σικάγο, σας είπα ότι ο Άγιος Νεκτάριος μας αγαπάει πολύ. Ένας άνθρωπος από έξω σου μπορεί να πει ότι φαντασία της γερότησης είναι ή δεν ξέρω τι άλλο. Κάτι άκουσα από έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι πλανεμένος και γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ τώρα μετά από τόσα πράγματα, τόσα θαύματα που γίνανε ας πούμε μέσα σε λίγες μέρες το ένα πίσω από το άλλο και έχουν όλα σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο, δεν μπορώ ακόμη να έχω αμφιβολία ότι μπορεί να είναι πλάνη όλη αυτή η περίπτωση, διότι ακόμη και σήμερα, πώς να το πω, ζητούσα να γίνει ένα θαύμα το οποίο δεν το είχα στο νου μου καθόλου χθες και προχθές και έλεγα ποιον Άγιο να παρακαλέσω να κάνει αυτό το θαύμα. Ήθελα πολύ να γίνει αυτό το θαύμα και έλεγα με το νου μου ποιον άλλο να παρακαλέσω, αφού τον Άγιο Νεκτάριο καταλαβαίνω ότι μας αγαπάει σήμερα. Και τελικά το θαύμα έγινε και σήμερα είναι το Αγίου Νεκταρίου με το παλιό ημερολόγιο και εγώ δεν το ήξερα αυτό το πρωί. Τώρα το είδα ότι με το παλιό ημερολόγιο είναι το Αγίου Νεκταρίου. Και το Αγίου Νεκταρίου είναι η μέρα που είχε γίνει η Ρωσοευθύνη και τέλος πάντων είχαν γίνει πάρα πολλά. Δεν μπορεί να είναι το ένα ανεξάρτητο από το, ας πούμε, όλα ξεκάθαρα αυτά. Δεν μπορεί. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι ο άνθρωπος πρέπει, ας πούμε, να βγάλει από τη μέση όλα του τα θελήματα και να είναι αποφασισμένος για όλα. Φυσικά βασίζεται μόνο στις ευχές του γέροντα, δεν καταλαβαίνει το ίδιος, από μόνος του μόνο αμαρτίες μπορεί να κάνει. Και όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο το πιστεύω αυτό το πράγμα. Τώρα από τους τελευταίους μήνες, το τι έζησα εγώ προσωπικά, ένα πράγμα σας λέω, να το θυμάστε πάντα στη ζωή σας, ότι ο γέροντας μας αγαπάει πάρα πολύ. Έστω κι αν ποτέ, ας πούμε,
εκουσίως ή ακουσίως, με τη θέλησή σας δηλαδή ή χωρίς τη θέλησή σας. Κάνετε κάτι που θα τον στεναχωρέσετε το γέροντα, ποτέ να μην απελπιστείτε και ποτέ να μην σκεφτείτε ότι «Ωχ, ως τώρα καλά ας πούμε ήμουν με το γέροντα, τώρα ο γέροντας άραγε με έχει στην καρδιά μετά από αυτό που έγινε ή μήπως τον στεναχώρησα τόσο πολύ που θα προτιμούσα ας πούμε να μην με έχει παιδί του». Διότι ο γέροντας μας αγαπάει τόσο πολύ όσο και ο ίδιος ο Θεός, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω, αυτό είναι ένα μυστήριο που σας εύχομαι να το καταλάβετε, γιατί αν το καταλάβετε αυτό και τώρα να έρθουν να σας πάρουν για το μαρτύριο, θα πάτε και θα μαρτυρήσετε χωρίς κανένα πρόβλημα και καμιά δυσκολία. Δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα ακόμη πόσο μεγάλος Άγιος είναι ο γέροντας, αλλά κι αν ακόμη ποτέ θα σας μιλήσει αυστηρά, κι αν ακόμη σας στείλει ένα γράμμα και καταλάβετε ότι στεναχωρέθηκε μαζί σας και μπορεί ο διάβολος να σας πει ότι όχι να πάρει ευχή, ας πούμε, γιατί είναι τόσο αυστηρός ο γέροντας μαζί μου σε αυτό το θέμα ή γιατί στεναχωρέθηκε με το άλλο το πράγμα που έκανε, εγώ δεν το έκανα, ας πούμε, για να τον στεναχωρέσω, δεν καταλάβαινα ότι τον στεναχωρούσα. Ο γέροντας ξέρει τι κάνει. Είναι σαν να έχεις, πώς να το πω τώρα, όταν βλέπουμε το γέροντα αυστηρό ή και τη γερόντισσα το ίδιο είναι, δεν μπορείτε να το καταλάβετε εσείς αυτό το πράγμα, αλλά ο γέροντας και εγώ το καταλαβαίνουμε. Είναι σαν να έχει ο γέροντας, ας πούμε, σαν να είναι ένας άγγελος και έχει την ψυχή σας σαν ένα παιδάκι, ας πούμε, που ο Θεός του την εμπιστεύτηκε. Και όταν πάει ο διάβολος να αρπάξει αυτή την ψυχή από τα χέρια του γέροντα με οποιονδήποτε τρόπο, πολεμώντας σας με οποιοδήποτε πάθος, ο γέροντας αυτή τη στιγμή, επειδή θέλει οπωσδήποτε να σας πάει στον παράδεισο, εκείνη την ώρα αγριεύει. Δεν αγριεύει μαζί σας, που νομίζετε ότι στεναχωρέθηκε ο γέροντας μαζί σας ή είναι θυμωμένος μαζί σας και όλα αυτά. Αγριεύει με τον διάβολο που πάει να το αρπάξει την δική σας την ψυχή από τα χέρια του. Εγώ από την πορταριά ακόμα που ήμουνα, ένας λόγος που ήθελα να ζωγραφίσω τον Αρχάγγελο Μιχαήλ για το κελί του γέροντα και ο Θεός με αξίωσε να το κάνω αυτό, άσχετα αν τώρα είναι ο Αρχάγγελος στο κελί μου, πάντως την πρώτη φορά τον πήγα στο κελί του γέροντα, ήταν γιατί τον γέροντα τον αισθανόμουν όχι μόνο σαν άγγελο για την ψυχή μου, αλλά σαν Αρχάγγελο που και τώρα τελευταία ας πούμε με κάτι που έγινε, το αισθάνθηκα ακόμη περισσότερο. Δηλαδή ότι ο γέροντας με τίποτε δεν θα αφήσει τον διάβολο να πάρει ο διάβολος την ψυχή μου από τα χέρια του γέροντα. Και επομένως, πώς να το πω τώρα, δεν μπορεί με τίποτε να το καταλάβει αυτό ένας κοσμικός άνθρωπος. Γιατί εγώ τώρα δεν μπορώ να έχω την ελάχιστη αμφιβολία ότι θα σωθώ. Διευχών του γέροντα. Ξέρω ότι κάνω αμαρτίες κάθε μέρα. Αλλά η μεγάλη παρησία που έχει στο Θεό είναι αρκετή για να σωθώ. Εγώ βέβαια κάνω ό,τι μπορώ, αλλά άσχετα αν πέφτω κάθε μέρα στις ίδιες και στις ίδιες αμαρτίες και ξέρω ότι τον στεναχωρώ. Στο γέροντα, το να καταλάβεις πόσο μεγάλος Άγιος είναι, είναι αρκετή για να μπορέσεις και να μαρτυρήσεις, άμα χρειαστεί. Εκείνο που κατάλαβα έτσι και που σκέφτομαι τον τελευταίο καιρό είναι ότι καλά βέβαια ξέρουμε από το γέροντα τι πρέπει να προσέχουμε, αλλά νομίζω το πιο βασικό από όλα είναι να προσπαθήσουμε να ζήσουμε σαν οικογένεια προσπαθώντας να δείξουμε αγάπη η μία στην άλλη και κάνοντας προσευχή η μία για την άλλη και βοηθώντας τα διακονήματα. Άσχετα αν ας πούμε ο διάβολος σήμερα με πολεμάει με αυτό το λογισμό για σένα, τον αύριο με τον άλλο λογισμό για την άλλη, εκείνος θα κάνει τη δουλειά του και εγώ θα κάνω τη δουλειά μου. Εκείνος θα φέρει λογισμούς κατά κρίσης και ζήλια και όλα αυτά και εγώ θα κάνω προσευχή ας πούμε για τις αδελφές και θα τις βοηθάω στα διακονήματα. Ένα αυτό και ένα ότι πρέπει οπωσδήποτε να ενωθούμε ψυχικά με το γέροντα.
όσο θα περνάνε τα χρόνια θα καταλάβετε ότι από τους λογισμούς που θα σας πολεμάνε, από τις αμαρτίες που θα κάνετε, ότι δεν έχουμε ανοίξει, ας πούμε, όλη την καρδιά μας ούτε στον Θεό ούτε στον Γέροντα 100%. Σας πω παράδειγμα για να καταλάβετε τώρα τι εννοώ. Ας πούμε, εγώ αυτή τη στιγμή, αν σας αγαπώ εσάς πάρα πολύ και θέλω να μείνω εδώ για πάντα και λέω δεν θέλω να πάω πουθενά άλλο, θέλω εδώ να πεθάνω, ας πούμε, μα μετά από 5 χρόνια, μα μετά από 25, αναπάθηκα στο Σάξιμπο και θέλω να πεθάνω εδώ. Το να πω ότι έχω ανοίξει τον εαυτό μου τελείως στο Θεό, αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι σαν να λέω στον Θεό, Θεέ μου, ναι μεν εγώ μπορεί να είμαι αναπαυμένη στο Σάξιμπουργκ και να θέλω εδώ να πεθάνω, αλλά είμαι στη διάθεσή σου όποια ώρα και όποια μέρα θέλεις κάτι διαφορετικό για μένα, να το κάνεις. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να καταλάβετε, και φοβάμαι να μην νομίσετε ότι εννοώ κάτι συγκεκριμένο τώρα. Ας πούμε, μπορώ να το εγώ σαν γερόντισσα. Δεν μπορώ να έχω θελήματα να πω ότι, ας πούμε, όχι, τώρα θέλω να ζωγραφίσω, ή τώρα θέλω να καθίσω να διαβάσω για να πάρω το license, ή τώρα θα κάνω εξομολόγηση και μόνο εξομολόγηση στις αδελφές, ή τώρα θα ασχοληθώ με τους ξένους και μόνο με τους ξένους. Πώς το λένε, πρέπει να βάλουμε στην άκρη όλα μας τα θελήματα και τότε θα σας δείχνει τι θέλει να κάνουμε την κάθε μέρα. Σήμερα, ας πούμε, θέλει να κάνω εξομολόγηση, 5-6 αδελφές θα μου το δείξει. Αν εγώ βγάλω στην άκρη όλα τα θελήματα, αύριο θέλει να μιλήσω σε έναν άνθρωπο, θα μιλήσω σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός έχει ένα πρόγραμμα, κάτι θέλει να κάνει σήμερα με αυτόν τον άνθρωπο. Την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, θα μου πει ο γέροντας, έλα στην Αριζόνα για 2 μήνες, πρέπει να ζωγραφίσεις αυτή την εικόνα, λέω τώρα ένα παράδειγμα, που ποτέ δεν θα γίνει. Θα τα αφήσω όλα και θα πάω στην Αριζόνα για 2 μήνες, ας πούμε. Αυτό εννοώ, να ανοίξουμε την καρδιά μας στο θέλημα του Θεού. Και έπειτα ούτε και στο γέροντα δεν είμαστε διατεθειμένοι να τον κάνουμε υπακοή σε όλα. Αλλά παραδείγματος χάρη, πες ότι εγώ είμαι αποτακτική τώρα και δεν είμαι γερόντης, ότι είμαι η Στεφανίδα, η Νεκταρία, οποιαδήποτε. Και πες ότι εγώ αναπαύτηκα με αυτό το διακόνημα, ας πούμε. Αναπαύτηκα με το ράψιμο ή με την αγιογραφία. Είμαι διατεθειμένη οποιαδήποτε ώρα μου πει ο γέροντας, ας πούμε, πες ότι μένα με λένε Νεκταρία τώρα και δεν με λένε Ταξίρκια. Μου πει Νεκταρία, από εδώ και πέρα θα σταματήσεις την αγιογραφία και θα είσαι όλη τη μέρα στα τηλέφωνα. Λέω κάτι που εμένα δεν μ' αρέσει τώρα. Γιατί εμένα μ' αρέσει η αγιογραφία. Είμαι διατεθειμένη για την αγάπη του Θεού και επειδή πιστεύω ότι ο Θεός και ο Γέροντας είναι το ίδιο πράγμα. Ποτέ δεν μπορεί άλλο να θέλει ο Θεός και άλλο να μου λέει ο Γέροντας. Είμαι διατεθειμένη να αφήσω στην άκρη την αγιογραφία και να κάνω μόνο αυτό που θέλει ο Γέροντας. Αν είμαι, τότε αρχίζει ο Θεός και φωτίζει το νου σου και βλέπεις με πόσο όμορφα συνεργάζεται ο Γέροντας με τους άλλους τους Αγίους για να γίνει το θέλημα του Θεού σε πολλές ψυχές. Αυτό τώρα που λέω δεν μπορείτε να το καταλάβετε τώρα. Αυτό για να το καταλάβετε, ας πούμε, πρέπει να περάσουν χρόνια. Γιατί και εγώ κοίταξε πόσα χρόνια πέρασαν. 20 χρόνια μοναχική ζωή. Αφού έπεσε και έσπασα τα μούτρα μου πόσες φορές. Και αφού στεναχώρησα και εγώ το γέροντα πολλές φορές. Έστω και χωρίς τη θέλησή μου, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει ούτε στα πρώτα 2 χρόνια της μοναχικής ζωής, ούτε στα πρώτα 10 χρόνια. Αν ο Θεός θέλει να δώσει τη χάρη του με το τσουβάλι, μπορεί, δεν ξέρω, αλλά σε μένα δεν έγινε στα πρώτα 5 και στα πρώτα 10 χρόνια. Τώρα γίνεται. Είναι πολύ βασικό να καταλάβετε ότι θα σωθείτε μόνο να πάψετε το πνεύμα του γέροντα, δηλαδή όσο ό,τι και να κάνουμε σαν κόπο για διακόνημα, για να πούμε την ευχή πιο πολύ, για να κάνουμε αγρυπνία πιο πολύ και όλα αυτά, το θέμα είναι, ας πούμε, έχω ταυτίσει το φρόνημά μου με το φρόνημα του γέροντα. Αυτό που κάνω καταλαβαίνω να αναπαύεται ο γέροντας, ή να έχει κάνει κάποια οικονομία, ας πούμε. Παραδείγματος χάρη,
τι μπορώ να πω τώρα. Όταν θέλω εγώ να αναπαύσω το γέροντα, ας πούμε, πες ότι είχα μερική φιλία με μια αδελφή στο μοναστήρι, με την Νεκταρία, ας πούμε, ότι ήμουν εγώ υποτακτική, ότι ήμουν εγώ η Σεραφίμα και η Νεκταρία. Και η Σεραφίμα είχε μερική φιλία με την Νεκταρία και της είπε ο γέροντας, λέω ένα παράδειγμα, Σεραφίμα, δεν θα μιλήσεις ξανά ποτέ με την Νεκταρία. Τώρα, για να αναπαύσει η Σεραφίμα το πνεύμα του γέροντα, τι θα κάνει? Αν πράγματι η καρδιά της, ας πούμε, έχει αυτή την επιθυμία, και πιστεύει στο γέροντα ότι είναι μεγάλος Άγιος και ότι ό,τι της λέει είναι μόνο από το Θεό και μόνο για το καλό της ψυχής της, ίσως όχι μόνο δεν θα μιλήσει ποτέ ξανά, ας πούμε, στη ζωή της με την αδελφή Νεκταρία, αλλά ούτε και θα την ξαναδεί. Χωρίς να της το πει αυτό το πράγμα, ας πούμε, ο γέροντας. Κατάλαβες τι λέω? Όχι να αφήνουμε μέσα μας, ας πούμε, παράπονα για το γέροντα και όχι και αυτός ο γέροντας, ας πούμε, γιατί είναι τόσο αυστηρός μαζί μου και γιατί με τους άλλους όλους είναι τόσο επικής και κάνει τόσες οικονομίες με όλους ή με τις γέροντες, ας πούμε. Μπορούσα και εγώ να το σκεφτώ έτσι όταν ήμουν στην Πορταριά. Γινόταν τόσες οικονομίες. Γιατί με μένα, ας πούμε, έπρεπε να ήταν η γερότησα τόσο αυστηρή ώστε να μου πει όχι, δεν θα μιλάς με αυτή την αδελφή και να κοιμάμαι εγώ με αυτή την αδελφή στο ίδιο το κελί. Δεν ήταν τόσο εύκολο το πράγμα. Και δεν μπορούσα να καταλάβω και ποιος ήταν ο λόγος που δεν έπρεπε να μιλήσω. Νόμιζα ότι έφταιγα εγώ, αλλά δεν έφταιγα εγώ. Τέλος πάντων, άλλο πράγμα φοβόταν η γερότησα, αλλά όταν περάσει μετά ο καιρός, καταλαβαίνεις γιατί ο γέροντας ή η γερόντης, ας πούμε, επιμένουν και είναι τόσο αυστηροί σε αυτό το πράγμα. Και λες, τόσες φορές γέροντες, τόσες φορές γερόντες, που ήσουν αυστηροί μαζί μου ή ο γέροντας ήταν αυστηρός μαζί μου, γιατί αισθάνεσαι τέτοια ελευθερία μέσα σου. Πώς να το πω, όχι μόνο δεν ας πούμε, αν έκανε αυτού τύπου στην υπακοή η Σεραφίμα και δεν ξαναμιλούσε με την Νεκταρία, αν είχε μερική φίλη και είχε μετά αυτή την αντολή από το γέροντα, αισθάνεσαι τέτοια ελευθερία μέσα σου που όχι από την Νεκταρία δεν θα είχε ανάγκη μετά η Σεραφίνα, αλλά από κανέναν. Ούτε από τον άγγελό της, πώς να το πω, τόσο πολύ επειδή αναπαύεις το γέροντα μετά, αισθάνεσαι τόσο δυνατός και τόσο ανεξάρτητος από όλους τους ανθρώπους και τους Αγίους, τι να πω τώρα. Λες ότι αφού εγώ και ο γέροντας είναι ένα πράγμα, τελείωσε, θα σωθώ. Και τι έχω ανάγκη την ανθρώπινη παρηγοριά να μιλήσω, ας πούμε, σήμερα με την Νεκταρία ή αύριο να μην πάρω τηλέφωνο εκείνη τη γερόντισσα να μου πει κάτι ή μεθαύριο να ανοίξω ένα πνευματικό βιβλίο να δω τι θα μου πει ο άλλος ο Άγιος. Εγώ ξέρω ότι ανέπαυσα το γέροντα, τελείωσε. Και αφού ο γέροντας είναι μεγάλος Άγιος, that's it. Ό,τι ώρα με πάρει ο Θεός θα μπω στον παράδεισο. Έστω και αν την τελευταία ώρα σαν άνθρωπος, ας πούμε, έχω κάνει μια αμαρτία κι εγώ. Χωρίς να το θέλω. Και λύπησα πάλι το αυτό. Δηλαδή, είναι πολύ, πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό, αν μπορέσετε να το καταλάβετε και να ρίξετε το βάρος αυτό, το να πείτε ότι εγώ, ό,τι πιο γέροντας αυτό θέλει για μένα ο Θεός. Το Θεό μπορώ να το δω, δεν μπορώ. Τους Αγίους στην Παναγία, ποιον μπορώ, δεν μπορώ, αφού είμαι με τόσες αμαρτίες. Ο γέροντας όμως που είναι Άγιος, μπορεί να μου πει τι είναι το θέλημα του Θεού για μένα. Μπορεί να φανεί παράλογο, μπορεί να φανεί χαζό, μπορεί να φανεί τρελό στα μάτια των ανθρώπων. Αφού το είπε ο γέροντας τελείως. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού για μένα. Και όσο δύσκολο και να φαίνεται, θα γίνει. Θα το κάνει αυτός πάρα πολύ εύκολο. Ακόμη και αν είναι αμαρτία. Πες ότι ο γέροντας τώρα σε μένα μπορεί να πει τι να πει, ξέρω κι εγώ, παράτα τα όλα και πήγαινε να μου πει, πήγαινε στη Θάσο, γιατί με τη Θάσο, ας πούμε, δεν αισθάνομαι αυτό που αισθάνομαι με την Πορταριά. Στην Πορταριά πέσει ο τάφος της γερότητας μακρύνας. Να μου πει πήγαινε στη Θάσο, από εδώ και πέρα θα είσαι στη Θάσο και εκείνη θα έχεις για γερότητα, τη γερότητα εφρενία και θα είσαι εκκλησιαστική. Τι να πω τώρα με διακόνυμα. Για μένα αυτό φαίνεται κάπως δύσκολο, ας πούμε. Και τι θα πω. Όχι γέροντα, ξέρεις, είμαι καλά στο Σάξενμπουργκ, μ' αγαπούν οι αδελφές. Οι κακοί προσπαθούν να κάνουν, αναπάθηκα εδώ πέρα, κουτά στραβά
θα βγάζουν τώρα με το δεσπότη, εσένα θα σε έχω πιο κοντά άμα μείνω στην Αμερική, πολλά μπορεί να βρω και να πω. Αλλά εγώ πρέπει να πάω στη Θάσο, έστω και αν καταλάβω ότι δεν θα ξαναδώ ποτέ το γέροντα, γιατί έτσι θα σωθώ, πώς το λένε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθώ. Από καλοσύνη δική μου δεν θα σωθώ, τελείωσε. Αν σωθώ, θα σωθώ γιατί ο γέροντας είναι μεγάλος Άγιος και με αγαπάει και με έρχεται. Είναι βασικό αυτό να το καταλάβετε. Στους ανθρώπους που πράγματι αγαπούν τον Θεό και που έχουν ανοίξει την καρδιά τους στο θέλημα του Θεού, που είναι αποφασισμένοι δηλαδή να κάνουν το θέλημα του Θεού όποιο και αν είναι, τίποτε δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και οι πειρασμοί που επιτρέπει ο Θεός να γίνουν, και αυτοί είναι... βγάζουν κάτι καλό. Έτσι νομίζουμε όταν βλέπουμε τους πειρασμούς, τις στεναχώριες, τις αρρώστιες, ότι όχι, μας εγκατέλειψε ο Θεός και πού να ασχοληθεί τώρα ο Θεός μαζί μου, έχω κάνει τόσες αμαρτίες. Δεν είναι έτσι, τίποτε δεν είναι τυχαίο, και από τις αρρώστιες και από τους πειρασμούς και από όλα, σε έναν άνθρωπο που αποφάσισε να κάνει το θέλημα του Θεού, όποιο και να είναι. Ας πούμε, τώρα τον τελευταίο καιρό είχαμε τόσους πολλούς πειρασμούς και τόσες αρρώστιες, που καμιά φορά λέγαμε με τη Σοφωνία, για αυτό το παιδάκι μου, εντάξει, κάνουμε υπομονή, αλλά τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή πρέπει μέσα σε λίγους μήνες να αποκτήσουμε πείρα για όλα τα πράγματα. Γιατί κάπου κόντυψα να χάσω την υπομονή μου. Παντός είδους πειρασμούς δηλαδή. Τον διάβολο εγώ δεν τον κατάλαβα, δεν τον είχα καταλάβει στην Ελλάδα. Αλλά και αυτές τις μέρες τώρα, εκεί που ήμασταν στην Αριζόνα, εκεί λίγο άρχισε να ξεθολώνει το μυαλό μου και να καταλαβαίνω γιατί γίναν όλα αυτά. Και γιατί ο διάβολος, ας πούμε, επιμένει με έναν πειρασμό εκεί. Εκεί, κάθε μέρα, κάθε δύο-τρεις μέρες, κάθε λίγο και λιγάκι. Δηλαδή, σε σημείο που έφτασα να πάω στο γέροντα εκείνο το βράδυ που γιόρταζα και να του πω γέροντα, σταύρωσέ μου, χωρίς να τον πω γιατί και πώς. Θα το ρωτήσαν, θα με δουν οι πατέρες που θα πω μπροστά από όλους τους στασίες του γέροντα. Θα τον πω μόνο σταύρωσέ μου, αν με ρωτήσεις, αλλά θα τον πω την, αν δεν με ρωτήσεις, θα ξέρει τι είναι. Και τέλος πάντων με σταύρωσε ο γέροντα, γιατί κόντευα να μην κοινωνήσω την άλλη μέρα. Και λέω, τι λες, είμαστε όλοι μαζί με τον γέροντα εδώ πέρα, είμαι χαρούμενοι, ας πούμε, όλοι οι πατέρες. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι μαζί μας και εγώ τώρα αύριο την ημέρα του Αγίου Νεκταρίου δεν θα κοινωνήσω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή πολύ αφάνει ο διάβολος. Θα πω στο γέροντα να με σταυρώσει, να φύγει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι καταλαβαίνω γιατί αυτός ο πειρασμός συνεχίζεται, γιατί ο διάβολος εκεί που καταλαβαίνει ότι, ας πούμε, τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω έτσι ακριβώς. Προσπαθεί να σε κάνει να πελπιστείς και να σε εμποδίσει να κάνεις κάτι καλό. Και επιμένει μέχρι να σε κάνει να πελπιστείς. Ενώ καταλαβαίνεις ότι αν αυτός ο πειρασμός πάει στην άκρη, όχι μόνο θα ηρεμήσεις εσύ, ας πούμε, ή κάποιος άλλος που έχει τον ίδιο πειρασμό, αλλά θα βγάλει ένα πολύ μεγάλο καλό Θεός στο τέλος. Και στο τέλος είπα, εγώ δεν μπορώ άλλο με αυτόν τον πειρασμό. Τι να κάνω, αφού αισθανόμουν και την αγάπη θα γίνει εξαρία αυτές τις μέρες, είπα, μία λύση υπάρχει. Θα πάω, θα γραφίζω μια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και όποτε θα είναι αυτός ο πειρασμός, θα γονατίζω στον Αγίου Νεκτάριο. Τι άλλο να κάνω. Γιατί το έχετε καταλάβει νομίζω πολλές φορές στη ζωή σας, πως παραδείγματος χάρη δεν θέλετε αυτούς τους λογισμούς. Κι όμως ο διάβολος σας τους φέρνει, σας τους ξαναφέρνει και επιμένει. Δεν χάνει την υπομονή που βλέπεις ο διάβολος, ούτε κουράζεται, ούτε νιστάζει, ούτε πεινάει, ούτε είναι άρρωστος ποτέ. Τους μπορεί όλη την ώρα να μας πολεμάει. Και μόλις το σκέφτηκα, ας πούμε, και έλεγα, καλά εντάξει, θα τον κάνω τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά ποιος είπε, πότε θα βρω χρόνο να τον κάνω, να τον ζωγραφίσω. Και έτσι χάρηκα γιατί έτυχε, δεν ξέρω, να τον έχει αδελφή μου ζωγραφισμένο και να μου πει, εγώ θα τον στείλω. Τι λέω, θα τον πληρώσω, γιατί έχω τον πρόεδρο. Μου λέει, δεν υπάρχει λόγος να μου τον πληρώσει, δεν ξέρω, και λέω, θα τον στείλω για δώρο. Δηλαδή αμέσως, μόλις του σκέφτηκα έτσι με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσω αυτόν τον πειρασμό, αμέσως βρέθηκε και η εικόνα που θα έρθει.
Και είπα, θα τον ανάβω ένα καντήλτορο, όπως τον άλλο τον Αρχάγγελο, θα ανάβω και ένα νεκτάριο. Δηλαδή αυτός ο πυρογνώμος θα πρέπει να τελειώσει. Δεν μπορώ άλλο να τον κάνω υπομονή. Όχι δεν μπορώ να τον κάνω υπομονή. Καλό θα βγει, αλλά ξέρω ότι όταν θα σταματήσει αυτό, θα γίνει κάτι πολύ καλό, όχι σε μένα. Μόνο να τον νιώσω σε μένα καλά θα ήταν, είναι για πολλούς. Τώρα δεν μπορείτε να τα καταλάβετε όλα αυτά έτσι πώς τα λέω, αλλά... Αυτό που είπα πριν ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο, τώρα το καταλαβαίνω. Πώς το λέει στην Αγία Γραφή, της αγαπώς τον Θεό, λέει πάντα συνεργείς αγαθών. Σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, όλα βγαίνουν σε καλό στο τέλος. Και οι πειρασμοί και οι αρρώστιες και όλα. Ας πούμε, φάνηκε το καλοκαίρι ότι σαν να μας είχε εγκαταλείψει ο Θεός. Να αρρώστησα, να στεναχώριες, να χωρίς να το θέλω βρέθηκα έξω από το μοναστήρι ένα μήνα. Γύρισα πάλι στεναχώρια, πάλι στεναχώρια, πάλι στεναχώρια, μέχρι που ήρθε και ο γέροντας και έφυγε. Η θλίψη που είχα εκείνη τη μέρα, μόνο ο Θεός και ο γέροντας την ξέρει, που πήρε τηλέφωνο την άλλη μέρα. Και του λέω, γέροντα, πώς και έτσι πήρες τηλέφωνο. Λέει, γιατί δεν έπρεπε να πάρω. Δεν έπρεπε, γιατί είναι χάντα. Αλλά μόλις έφυγες, πώς ξαναπέρνεις, αυτό ήθελα να τον πω. Δηλαδή ο γέροντας τα βλέπει και τα καταλαβαίνει όλα, δεν χρειάζεται ούτε να καθίσεις να το γράψεις γράμμα. Τώρα ξέρει τι σας μιλάω και τι σας λέω. Τα ξέρει όλα. Τι ρομίζεις που τον γράφουμε γράμμα είναι εμείς για να ταπεινωθούμε και να πούμε τις αμαρτίες μας, όχι γιατί δεν τα ξέρει εκείνος. Ξέρει όλα. Και μας αφήνει ας πούμε, ανάλογα με το πόσο διάθεση μεγάλη έχουμε, να τον αναπαύσουμε. Αφήνει ο ίδιος ο Θεός να μας δείξει τι είναι το θέλημα του Θεού, τι είναι αυτό που αναπαύει στο γέροντα, σε τέτοιο σημείο δηλαδή που να μην αναγκαστεί ο ίδιος ο γέροντας να μας το πει. Να πάμε εμείς οι ίδιοι και να το πούμε στο γέροντα, όπως έγινε ας πούμε που με κράτησε ο Θεός εδώ εμένα. Ο γέροντας δεν ξέρω πώς θα μου το έλεγε, ας πούμε μπορείς να μείνεις για πάντα εδώ, τώρα που πέθανε η γερόντισσα. Κοίταξε πώς το έκανε ο Θεός. Ας πούμε να με φέρει εκεί, ώστε να πω μόνη μου και να το ζητήσω. Όχι να το ζητήσω, να του πω το γέροντα θέλεις να μείνω. Για 6 μήνες είπα, αλλά έστω, ας πούμε, πώς να το πω τώρα. Έτσι βρίσκομαι σε μια παρόμοια κατάσταση τώρα αυτές τις μέρες που δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι θέλει ο Θεός, αλλά είναι πολύ θαυμάσια ας πούμε η συνεργασία μεταξύ των Αγίων, ώστε να σε φέρει ο Θεός. Όχι μόνο να κάνεις το θέλημά του, αλλά να το κάνεις εύκολα και να το κάνεις με χαρά, ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι να πεις τώρα. Είπα, εξομολογήθηκε ο Φαρισίος ότι αυτό που είπε ο γέροντας, να δείξω γεωγραφία στην κυρία Μαρία. Μέσα μάλλα. Τώρα εγώ θα κάθομαι να δείχνω γεωγραφία σε κοσμικές γυναίκες. Ο γέροντας κάτι ξέρει. Όταν δίνει μια ευλογία ή όταν λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Δεν είναι τίποτα τυχαίο από αυτά που λέει και που κάνει. Για μας μπορεί να φαίνονται μερικά πράγματα. Α, τώρα. Ας πούμε τι είναι αυτό που λέει ο γέρος. Πολλά και διάφορα πράγματα. Έτσι που μισώ. Πειρασμό, μας αφήνει να φτάσουμε δηλαδή μέχρι εκεί που τελειώνει η απελπισία και αρχίζει η ελπίδα. Δηλαδή μας αφήνει σχεδόν να απελπιστούμε με έναν πειρασμό, να πούμε τελείωσε. Δηλαδή έχω εγώ τον πολεμάω τόσο πολύ και αυτό δεν απελπίζεται, θα απελπιστώ εγώ τώρα. Γιατί σε αυτό τώρα το συγκεκριμένο πειρασμό που λέω εγώ, που είχα μέχρι και το βράδυ το Αγίου Νεκτάριου, και είναι για μήνες τώρα, δεν ήταν εκείνο το βράδυ μόνο. Κυρονικά. Έλα. Είναι ο Γιάννης το πειρασμό. Τον πήρες εσύ. Έλα κάτω. Thank you.